Το ζήτησα γιατί φοβήθηκα ότι αλλιώς δεν θα μιλήσω. Και ήρθα για να μιλήσω. Θα μιλήσω όμως σαν πολίτης. Ξεχάστε τα υπόλοιπα, εμένα προσωπικά δεν με αφορούν. Εδώ δεν έχουμε βουλευτές, άρα εγώ δεν μπορεί να προφασίζομαι ότι έχω ισχύ ως πρώην βουλευτής. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θα υπηρετήσει πλέον η κοινωνία, όσο και αν βιαστεί και αν εκβιαστεί, καμία υποκρισία, καμία φυγομαχία και τίποτε από εκείνα τα οποία αποτελούν τερτύπια κοινώς και προσπαθούν κάποιοι οι οποίοι βεβαίως και εκπροσωπούν το κοινοβούλιο, το οποίο ως θεσμό πρώτοι εμείς εφόσον πάμε σε εκλογές και ψηφίζουμε σημαίνει ότι το σεβόμαστε, αλλά σε καμία περίπτωση, θα το θέσω εδώ χριστιανικά, δεν υπάρχει κανείς νόμος να είναι πάνω από την επιβίωση του ανθρώπου. Κανένας απολύτως νόμος. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή άκουσα μέχρι και την χρήση της αρχής της δεδηλωμένης, ουσιαστικά είχαμε μια τραγική ομολογία για μια φορά ακόμη. Είπανε ότι ψηφίσανε τότε με την αρχή της δεδηλωμένης. Δηλαδή βγαίνει ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, φέρει αυτό που θέλει το κόμμα και οι υπόλοιποι είναι δεν είναι εκεί, συμφωνούν. Αυτό το ονομάζουμε δημοκρατία. Δεύτερον, χθες είχα τον κύριο Σουράρη στην εκπομπή. Όταν το ρώτησα καταληκτικά, θέλω και μία πρόταση, γιατί αλλιώς θα φύγουμε από εδώ χωρίς να έχουμε χορτάσει. Μου είπε αγών. Το ξαναρώτησα γιατί νόμισα ότι δεν άκουσα καλά. Μου ξαναείπε αγών. Και όταν του είπα μορφοποίησε το τι σημαίνει αγών, μου είπε οι αδικημένοι στο δρόμο. Αυτό σημαίνει αγώνας. Γιατί εδώ ουσιαστικά έχουμε ομολογήσει, ο κ. Χριστογιάννης πήγε να το αποφύγει, λέγοντας ότι ξέρετε προσωπικά δεν είμαι συνέτερος κανενός. Με τις υπογραφές μας όμως γινόμαστε εμέσως πλην σαφώς υπηρέτες, ούτε καν συνέτεροι, ακόμη χειρότερα υπηρέτες συμφερόντων. Και αυτό συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, επειδή δεν ακούστηκε ούτε η λέξη συγγνώμη, που εγώ περίμενα τουλάχιστον έτσι να την ακούσω, πολιτικά να την ακούσω, δεν ακούστηκε ούτε από κανέναν η λέξη καταδίκη, χρησιμοποιήστε επιτέλους λέξεις, όχι για να μας αρέσουν, όχι για να νιώσουμε καλά, αλλά γιατί αυτές είναι οι λέξεις του δικαίου στην περίπτωση που ζούμε σήμερα, σε αυτήν την τραγωδία. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής και να τελειώσω με αυτό. Όσο θα ανεχόμαστε, επειδή κάποιοι θέτουν τον όρο κράτος, λες και εμείς είμαστε από τη Ζιμπάμπουε, λες και εμείς είμαστε πολίτες μιας άλλης επικράτειας, λες και εμείς δεν είμαστε η ψυχή του ελληνικού κράτους, όσο θα θέτουμε το δίθεν συμφέρον του κράτους, που ουσιαστικά πάνω από αυτό στέκουν ολοφάνερα, ηλίου φαϊνότερα τα συμφέροντα εταιριών, οι οποίες δεν έχουν και ολοκληρωμένα ελληνικά κεφάλαια, να το θέσουμε γι' αυτό, διότι γι' αυτό αποτελεί μια αλήθεια. Και όλο αυτό το συνοθήλευμα, όλη αυτή η ακαταστασία, όλη αυτή η δυσοδεία έρχεται τώρα να γίνει πολιτική. Θέλω να σας πω το εξής και τελειώνω. Πρόταση. Θα βγάλουμε τον κόσμο στο δρόμο. Αν δεν βγει ο κόσμος στο δρόμο, θυμάμαι όταν χτιζόταν τα διόδια, ήμασταν 42 άτομα, μετρηθήκαμε. Ήμασταν 42 άτομα. Και εδώ έχει την ευθύνη της η κοινωνία. Απουσιάσαμε. Είχαν δίκιο όταν είπανε αργήσαμε. Μόνο που αργήσαμε, τότε που κάποιοι ήμασταν εδώ. Αλλά κάποιοι ως πολίτες, γιατί τότε όντως δεν ήταν πολιτικοί, δεν ήταν πουθενά. Δεν έχω δει κανέναν σε κανέναν από τους αγώνες. Και χαρακτηριζόμασταν και γραφικοί. Και χαρακτηριζόμασταν ως ήρωες και τζάπα μάγκες, σε εισαγωγικά, γιατί δεν πρόκειται να παραχθούν αποτελέσματα. Και φυσικά δεν θα παραχθούν. Όσο θα είμαστε υποτελείς σε τέτοιες λογικές και θα τις αναδεικνύουμε και σε επίπεδο πολιτικό, και θα πιέσουμε και θα εφαρμόζουμε και θα εκβιάζουμε τις κοινωνίες, δεν πρόκειται να παραχθεί αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο κόσμος στον δρόμο. Δεν πρόκειται να έχετε παραιτήσεις. Επιτέλους, ας μάθουμε να ρωτάμε την ψυχή μας. Μην ψάχνετε πολιτικές αλήθειες. Έχει παραποιηθεί η έννοια της πολιτικής. Δεν υφίσταται πλέον. Ρωτήστε την ψυχή σας. Εγώ αυτό κάνω και πάντα δικαιώνομαι. Ο κόσμος στον δρόμο. Είναι ευθύνη εκείνων οι οποίοι, τιμή του τουλάχιστον, θεωρώ ότι είναι μια πολιτική μεταμέλεια. Εγώ δεν θα ψάξω να βρω τι κρύβεται πίσω από την συμπεριφορά του κυρίου Πολύσου. Δεν με αφορά. Εξάλλου το χαρακτήρισα. Πρόλαβα, βγήκα πολιτικά και του τάριξα, του τάχωσα, δεν τον άφησα σε γλωρό κραλί. Και αυτό θα συνεχίζεται να γίνεται. Θα βγάλουμε τον κόσμο στον δρόμο.
Δεν θα πηγαίνουμε όμως μόνο στα διόδια, διότι εκεί είμαστε εύκολα αντιμετωπίσιμοι. Αποδείχθηκε ότι χάνουμε χρόνο γιατί συγκρουόμαστε με τους ανθρώπους μας, δηλαδή με τα ΜΑΤ. Και καθόμαστε να λύσουμε τον γρίφο αν τα ΜΑΤ καλώς βαράνε, υπακούοντας τον νομοθέτη, δηλαδή σε εμάς, για να δείτε πόσο φαύλος είναι ο κύκλος, ή κακώς δεν πρέπει να βαράνε. Μα αν δεν βαράνε, δεν θα είναι ΜΑΤ. Να φύγουμε λοιπόν από εκεί όπου υπάρχει ένα γυαλατζή πεδίο μάχης και να πάμε στο κέντρο του νομού. Οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να συγκεντρωθούν στην πρωτεύουσα του νομού και να οριστεί παμπιερικά το όποιο συλλαλητήριο, το οποίο θα έχει συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες θα λένε ότι στην Πιερία πλέον δεν λειτουργεί τίποτε έως ότου αποκατασταθεί η τάξη και το δίκαιο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε σήμερα κιόλας. Και σε αυτό καθυστερήσαμε μη συζητώντας μέχρι τώρα την ουσία του πράγματος. Στο νότο, στο βορρά και στο κέντρο πρέπει να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στρατόπεδα πολιτών για να υπερασπιστούμε τον τόπο μας. Αλλιώς θα μας ψήσουν τα παιδιά μας. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό.